Κύριε Λαμπρινέ, καλησπέρα. Ευχαριστούμε θερμά για τη συνέντευξη αυτή. Ξεκινάμε με την επικαιρότητα, η οποία είναι πλούσια και έχει γραφεί, έχει υποθεί, είναι αναμενόμενη η υποψηφιότητά σας στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ σε επερχόμενες εθνικές εκλογές. Ένα ερώτημα που τίθεται όμως είναι ο χρόνος των εκλογών των κοινοβουλευτικών. Παίζει ένα σκάκι κυβέρνηση αναφορικά με την ημερομηνία αυτή. Έχω βάλει ήδη δύο ερωτήματα και ξεκινάμε από αυτά. Ναι, καταρχάς να πούμε καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές. Καλώς ορίσατε. Και να σας ευχαριστήσω πολύ για την πρόσκληση. Είναι πράγματι αλήθεια ότι είμαι ένας από αυτούς που έχουν δηλώσει συμμετοχή και το ενδιαφέρον μου για να είμαι υποψήφιος στις επερχόμενες εθνικές εκλογές με το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Αναμένω βεβαίως και τις επίσημες ανακοινώσεις από το κόμμα. Τότε θα μπορούμε να λέμε ότι είμαι υποψήφιος βουλευτής. Μέχρι τότε, σε σχέση με αυτό που με ρωτήσατε, να σας πω ξεκάθαρα την άποψή μου, ότι δηλαδή οι εθνικές εκλογές θα έπρεπε να γίνονται σταθερά κάθε 4 χρόνια. Mm-hmm. Και ότι θα πρέπει να ληφθούν μέτρα, ακόμα και αν αυτό περιλαμβάνει και μια αναθεώρηση του συντάγματος ενδεχομένως, ώστε να μην μπορεί ο εκάστοτε υπουργός, ο εκάστοτε πρωθυπουργός, να κάνει εκλογές όποτε του καπνίσει, κατά το κοινό λεγόμενο. Mm-hmm. Δηλαδή, η γνώμη μου είναι ότι θα έπρεπε μόνο σε περιπτώσεις απώλειας της δεδηλωμένης, δηλαδή της εμπιστοσύνης της Βουλής προς την κυβέρνηση, να μπορούν να προκυρήσουν πρόορες εκλογές και κατά τα λοιπά θα έπρεπε όλοι οι πολίτες να ξέρουν ότι οι εκλογές θα γίνονται σταθερά κάθε 4 χρόνια. Αυτό θα ήταν υποφελές και για το πολιτικό σύστημα και για την οικονομία μας και βεβαίως και θεσμικά ορθό, διότι η δυνατότητα που έχει ο εκάστοτε πρωθυπουργός να προκυρήσει εκλογές δημιουργεί μια ανασφάλεια και αυτό το έχουμε δει και στη χώρα μας, όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά. Τον Ιούνιο πέρσι ο κ. Μητσοτάκης άφησε ένα παράθυρο ότι θα κάνει εκλογές Σεπτέμβριο. Από τότε έχουμε ακούσει 500 διαφορετικές ημερομηνίες. Ακόμα και τώρα δεν ξέρουμε πότε θα γίνουν οι εκλογές, αλλά στην πραγματικότητα το Σύνταγμα λέει ότι οι εκλογές γίνονται όταν προκύψει κρίσιμο εθνικό ζήτημα. Δεν είναι μια κανονικότητα, δηλαδή διάλυση της Βουλής όπως το θέλει ο Πρωθυπουργός. Αυτό όμως είναι μια, έτσι ξέρετε, μια πάγια άποψή μου που ενδεχομένως στην Ελλάδα να πάρει χρόνια ακόμα να εφαρμοστεί, αλλά είναι ένα από τα θέματα, ξέρετε, για τα οποία όσο και αν ακούγεται έτσι λίγο ονειροπόλο, θα ήθελα να παλέψω. Είναι έτοιμο πόλεμο το ΠΑΣΟΚ? Πότε αναμένονται να ανακοινωθούν τα ψηφοδέλτια? Τι πληροφόρηση έχετε? Γιατί μπορεί η κυβέρνηση να ευθυδιάσει σε σχέση με την ημερομηνία των εκλογών. Ναι, ξέρετε, το ΠΑΣΟΚ είναι απολύτως έτοιμο. Προετοιμάζεται εδώ και αρκετό καιρό. Και αυτό, όταν λέω προετοιμάζεται, περιλαμβάνει τόσο το οργανωτικό επίπεδο, δηλαδή σε επίπεδο νομαρχιακών, δημοτικών οργανώσεων κτλ. Αλλά και κυρίως, και αυτό είναι το σημαντικότερο, σε προγραμματικό επίπεδο. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είμαστε το μοναδικό κόμμα που έχει ανακοινώσει, έχει αναρτήσει το διαδίκτυο προς διαβούλευση ένα λεπτομερέστατο πρόγραμμα. Είναι περίπου 300 σελίδες που περιλαμβάνει λεπτομερέστατες θέσεις για μια σειρά ζητημάτων, από τα εθνικά θέματα μέχρι τα ζητήματα της καθημερινότητας και από τα θεσμικά θέματα μέχρι τα ζητήματα που σχετίζονται με την οικονομία. Είναι πολύ ενδιαφέρον, ξέρετε, ότι αν δείτε μια εκπομπή, οποιοδήποτε πάνελ, οποιαδήποτε συζήτηση, περιστρέφεται η συζήτηση γύρω από τα θέματα της επικαιρότητας, αλλά σπανίως γίνεται λόγος για τις θέσεις των κομμάτων σε βάθος ή βαθιές ουσιαστικές συζητήσεις. Θα ήταν λοιπόν χρήσιμο, και αυτό αφορά και τις συζητήσεις για συγκυβέρνηση, ξέρετε, διότι πάντοτε γίνεται η ερώτηση με ποιος θα συγκυβερνήσει με ποιον, ποιος θα είναι πρωθυπουργός κτλ. Θα σας ρωτήσω το επόμενο χρονικό διάστημα γι' αυτό, ναι. Το βασικότερο λοιπόν είναι να δούμε τι λέει ο καθένας, πού θέλει να οδηγήσει τη χώρα, ποιες προτάσεις έχει, ξέρετε, και σε επίπεδο κόμματος και σε επίπεδο υποψηφίων, αν θέλετε. Και σε αυτή τη βάση πρέπει να γίνεται η συζήτηση. Διότι αν είναι να λέμε ποιος θα συνεργαστεί με ποιον έτσι εθιμοτυπικά ή απλά σε επίπεδο συσχετισμών, τότε ασφαλώς δεν πρόκειται ποτέ να αλλάξει τίποτα. Είστε νέος άνθρωπος, έγκριτος επιστήμονας, έγκριτος νομικός δικηγόρος. Ίσως τετριμένη η ερώτηση, όμως πρέπει να την κάνω. Πώς πήρατε την απόφαση να ασχοληθείτε με τα κοινά, με την πολιτική? Νομίζω ότι είναι για έναν άνθρωπο που εργάζεται 21 χρόνια. Εγώ, ξέρετε, είμαι δικηγόρος, έχω μάθει να δουλεύω 6 με 7 μέρες την εβδομάδα, όπως οι περισσότεροι δικηγόροι. Γενικώς είχα ανέκαθεν ένα ενδιαφέρον για τα κοινά από μικρό παιδί. Και νομίζω ότι είμαι και στη σωστή ηλικία, είμαι 44 ετών, αλλά έχω και την απαραίτητη εμπειρία σε κοινωνικό επίπεδο, δηλαδή και επαγγελματικά και προσωπικά, ώστε να μπορέσω να θέσω υποψηφιότητα και να έχω την φιλοδοξία να εκπροσωπήσω τους συμπολίτες μου για να προσπαθήσω να γίνουν πράξη και διάφορα πράγματα που νομίζω ότι όλοι σκεφτόμαστε και δεν λέμε όλα αυτά τα χρόνια ή τα συζητάμε μεταξύ μας. Αλλά γενικά, αν μπορούσα να βάλω ένα τίτλο, θα ήταν για να πάνε λίγο πιο γρήγορα τα πράγματα, γενικά.
να απελευθερώσουμε δυνάμεις που αισθανόμαστε ότι έχουμε και δεν αξιοποιούνται του τόπου, και βεβαίως για να χτίσουμε μια καινούργια νοοτροπία που σε επίπεδο Ηρακλείου θα περιλαμβάνει την δυνατότητα, θέλετε, να ξεκινήσουμε από το να μπορούμε να συνυπάρξουμε καλύτερα, με περισσότερο σεβασμό ένα στον άλλον, να ξεριζώσουμε την νοοτροπία της που αναπαράγει αν έχετε τη βία. Και βεβαίως σε επίπεδο χώρας είναι αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, ότι δηλαδή θεωρώ ότι χρειάζονται μεταρρυθμίσεις. Και θα ήθελα με τις ταπεινές, με τις μικρές προσωπικές μου δυνάμεις, να συμβάλλω και εγώ προς αυτή την κατεύθυνση. Πριν πάω στα θέματα της καθημερινότητας, στα προβλήματα της επιβίωσης του Έλληνα πολίτη, που αυτά είναι πάμπολα το τελευταίο 1,5 χρόνο σε σχέση με τα προβλήματα της συνέφεσης της ενεργειακής κρίσης, με την ακρίβεια κλπ. Θέλω να μου πείτε πού πάσχει αναπτυξιακά το Ηράκλειο, ευρύτερα η Κρήτη, και πώς πρέπει να παρέμβουμε για την αντιμετώπιση των θεμάτων αυτών. Νομίζω ότι αν μπορούσα να βάλω ένα τίτλο θα ήταν το brand name, δηλαδή η ταυτότητα του τόπου. Είναι νομίζω προφανές ότι ενώ σε επιμέρους περιοχές ή σε επιμέρους τομείς της οικονομίας μας έχουμε ανάπτυξη, ειδικώς στον τουρισμό, αυτό δεν απλώνεται συνολικά στον νομό, και νομίζω ότι δεν υπάρχει και ένα ενιαίο σχέδιο που να συνδυάζει, αν θέλετε, το πακέτο του πολιτισμού και της ιστορίας μας και τη σύνδεση αυτού με τον πρωτογενή τομέα και τον τουρισμό. Όπως επίσης θα πρέπει, να σας πω ειδικά για τον τουρισμό, θα πρέπει να δοθεί βάρος στο να αξιοποιηθούν και άλλες περιοχές του νομού, και βεβαίως θα πρέπει να υπάρξει μια ισορροπία, διότι αν δείτε το νομό Ηρακλείου, όπως και την Κρήτη βέβαια γενικότερα, θα δείτε φοβερές αντιφάσεις. Θα δείτε δηλαδή περιοχές που έχουν πολύ μεγάλη ανάπτυξη και στο αστικό κέντρο και στην Ήπεθρο. Απ' την άλλη, στην περιφέρεια θα δείτε κάποια χωριά που είναι εγκαταλελειμμένα και κάποια άλλα που παρουσιάζουν μεγάλη ανάπτυξη. Και αυτό σε πολλές περιπτώσεις είναι και ζήτημα συγκυρίας, δηλαδή μπορεί να είναι ζήτημα ανθρώπων που βρέθηκαν σε κατάλληλες θέσεις ή ακατάλληλων ανθρώπων που βρέθηκαν σε θέσεις που δεν έπρεπε να βρεθούν. Και αυτό έχει αντίκτυπο στον τόπο. Η προσέγγιση μου λοιπόν ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα στρατηγικό μακροπρόθεσμο σχέδιο, το οποίο να διαμορφωθεί συνενετικά φυσικά και όχι καταναγκαστικά, και το οποίο να υπηρετούμε για κάποιο χρονικό διάστημα και ανεξαρτήτως ποιος κυβερνά και ποιος διοικεί και στην αυτοδιοίκηση. Αυτό δεν στερεί βεβαίως από αυτούς που είναι δήμαρχοι ή αιρετοί γενικώς το δικαίωμα να βάζουν το στίγμα τους, αλλά περισσότερο μιλάω για μια πηξίδα, δηλαδή ένα μπούσουλα που θα πρέπει να ακολουθούμε. Και βεβαίως τίποτα δεν μπορεί να γίνει από όλα αυτά, κύριε Βαρδάκη, αν δεν προσπαθήσουμε να αποκτήσουμε συλλογική συνείδηση. Δηλαδή να έχουμε, και αυτό είναι που νομίζω ότι λείπει πάρα πολύ από το Ηράκλειο, δηλαδή να έχουμε την αίσθηση ότι λειτουργούμε σεβόμενοι περισσότερο ο ένας τον άλλο και ότι ανήκουμε σε ένα σύνολο. Αν το νιώσουμε αυτό, δηλαδή αν ξεκινήσουμε από εκεί, νομίζω ότι όλα μπορούν να πάνε και καλύτερα και πιο γρήγορα. Ένα από τα πολλά συνθήματα του ΠΑΣΟΚ είναι η κοινωνία στο προσκήνιο. Το βάζετε συνέχεια στο τραπέζι της πολιτικής συζήτησης και στα Χανιά έχουμε μια τέτοια εκδήλωση με σημαίνοντα στελέχη από την πλευρά τη δική σας, του κόμματός σας. Θα συμμετέχουν ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος και ο Πάρος Χριστίδης. Η κοινωνία στο προσκήνιο, πώς μπορεί να γίνει αυτό? Έχει εγκαταλειφθεί η κοινωνία τα τελευταία χρόνια? Να σας πω πώς το αντιλαμβάνομαι εγώ προσωπικά. Εννοείται. Εγώ νομίζω ότι η κοινωνία στο προσκήνιο σημαίνει ότι οι άνθρωποι που προέρχονται από την κοινωνία, δηλαδή που έχουν αφήσει το στίγμα τους σε κάποιον επαγγελματικό χώρο, δηλαδή που νιώθεις ότι έχουν δώσει με το προσωπικό τους παράδειγμα, έχουν δώσει το στίγμα τους και ότι αισθάνονται τη διάθεση να προσφέρουν, ότι μπαίνουν στην πολιτική. Και αυτό, ξέρετε, δεν πρέπει να είναι μόνο σύστημα του ΠΑΣΟΚ, το βρίσκω διακομματικό. Δηλαδή, ανεξαρτήτως του σε ποιο χώρο ανήκει ο καθένας, θα πρέπει όλοι οι άνθρωποι που νιώθουν ότι ενοχλούνται, και αυτό προσπαθώ να κάνω κι εγώ, αν νιώθεις ότι σε ενοχλεί κάτι, αντί να κάθεσαι να με ξυπνηρείς και να γκρινιάζεις, δείξε ότι εμπράκτως έχεις τη διάθεση να αντισταθείς. Βεβαίως δεν είναι εύκολο, βεβαίως υπάρχουν εμπόδια, βεβαίως ενδέχεται να θυσιάσει πράγματα, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να ξεκινήσουμε. Διαφορετικά, αν δεν ξεκινήσουμε, αν δεν βρούμε αυτή την ενέργεια, τότε αυτά που μας ενοχλούν θα συνεχίσουν να μας ενοχλούν. Είναι πολύ απλό. Οπότε η πρότασή μου είναι η λέξη συμμετοχή, και το συνδέω και με η κοινωνία στο προσκήνιο. Δηλαδή ότι μπορούμε να προσπαθήσουμε να συμμετάσχουμε. Αν δεν μπορείς εσύ ο ίδιος να ασχοληθείς, δεν χρειάζεται να εκτεθείς κάπως υποψήφιος, αλλά αν δεν έχεις αυτή την δυνατότητα, στήριξε κάποιον άλλον που το κάνει. Και μετά, αν θέλετε, κύριε Βαρδάκη, αν μπουν 2, 3, 5, 10 σοβαροί άνθρωποι, μετά ο ένας θα φέρει τον άλλο και πολύ σύντομα τα πράγματα θα πηγαίνουν καλύτερα. Άλλο τρόπο, άλλο μονοπάτι δεν βλέπω, για να είμαι ειλικρινής. Το ΠΑΣΟΚ την τελευταία δεκαετία, κύριε Λαμπρινέ, έχει δεχθεί σημαντικούς σοβαρούς κλειδονισμούς
ο πρόεδρος Πασόκ είναι εκκλητικός, είναι Ηρακλειώτης και αναρωτιέμαι ποιος είναι ο στόχος του Πασόκ και στο Ηράκλειο σε σχέση με την δυναμική του κόμματος αλλά και ευρύτερα στην Κρήτη. Νομίζω ότι το Πασόκ συνολικά είναι στην τροχιά του να ξαναγίνει ένα μεγάλο κόμμα, δηλαδή ένα κόμμα εξουσίας. Και όταν λέω κόμμα εξουσίας δεν εννοώ κόμμα δεκανίκη, εννοώ κόμμα το οποίο να μπορέσει σε σύντομο, σε ορατό χρονικό διάστημα να πείσει τους πολίτες να το εμπιστευτούν ξανά για να κυβερνήσει. Αυτός είναι ο στρατηγικός στόχος του ΠΑΣΟΚ και γι' αυτό η γνώμη μου είναι ότι η προσέγγιση μας, η πολιτική και η θέση μας θα πρέπει να σχετίζονται με την ανάδειξη των θέσεών μας των προγραμματικών, δηλαδή περισσότερο να μιλάμε για το δικό μας κυβερνητικό σχέδιο και τις απόψεις μας και να μην θέλουμε, δηλαδή να μην στεκόμαστε τόσο ασφαλώς πρέπει να κάνουμε αντιπολίτευση, που κάνουμε αντιπολίτευση και μάλιστα θεσμικά και υπεύθυνα. Κυρίως όμως νομίζω ότι είναι και πιο χρήσιμο και πιο προφελές να μιλάμε για το δικό μας σχέδιο και να είμαστε αξιόπιστοι. Η γνώμη μου είναι ότι αν είσαι αξιόπιστος, πιστεύεις στο σχέδιό σου και προσπαθείς με όσο το δυνατόν πιο απλό και κατανοητό τρόπο να κάνεις τους κοινωνούς τους πολίτες του σχεδίου σου, τότε η αξιοπιστία αυτή μακροπρόθεσμα θα επιβραβευτεί. Αυτό λοιπόν, αυτή είναι η δική μου προσέγγιση. Ξέρετε, προσωπικά απεχθάνομαι και τα μεγάλα λόγια, το λαϊκισμό. Δηλαδή, έχω μια προσέγγιση λίγο πιο ξεκάθαρη σε αυτά τα ζητήματα, με καθαρές κουβέντες. Η προσέγγιση μου λοιπόν είναι ότι αν συνεχίσουμε να λέμε ξεκάθαρα τις απόψεις μας και πείσουμε τους πολίτες με την υπευθυνότητά μας και με τα επιχείρηματά μας, τότε και οι πολίτες θα μας εμπιστευτούν. Αναφορικά με τα προβλήματα της επιβίωσης της καθημερινότητας των πολιτών, που αυτά τα προβλήματα είναι αρκετά, είτε έχει να κάνει με την οικονομία, είτε με την ενέργεια, είτε με την ακρίβεια, πώς σκέφτεστε να τα αντιμετωπίσετε ως κόμμα, ποιες είναι οι προτάσεις σας, με το σκεπτικό ότι αυτά εντείνονται μέρα με την ημέρα και βλέπουμε ότι η κυβέρνηση έχει καταδύσει τη ζωή των πολιτών με ένα πας. Πας για τα καύσιμα, πας για την ακρίβεια, πας για την ενέργεια. Ναι. Αντιμετωπίζετε έτσι το θέμα? Καταρχάς να πούμε το προφανές, ότι στην πολιτική όπως και στη ζωή όλα κρίνονται από το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα, δηλαδή αυτή η πραγματικότητα που βιώνουν στιγμή οι Έλληνες, αυτή τη στιγμή οι Έλληνες, είναι ότι υπάρχουν κραυγαλαίες αντιφάσεις στην κοινωνία. Δηλαδή μπορείτε να δείτε γύρω σας ολοκαίρινους για αυτοκίνητα, να δείτε τις ταβέρνες και τα θέρετρα γεμάτα, αλλά στην πραγματικότητα το μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού περνάει δύσκολα. Διότι το μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού είναι στην κατηγορία που τα βγάζει οριακά πέρα, αν τα βγάζει. Γιατί μπορεί τώρα πια να υπάρχουν δουλειές που δεν υπήρχαν ίσως στην προηγούμενη δεκαετία. Αλλά υπάρχει μια κατάσταση στην οποία πρακτικά έχεις δουλειά, αλλά δυσκολεύεσαι να τα βγάλεις πέρα. Αυτό είναι ένα παράδοξο. Δεν είναι φυσιολογικό δηλαδή να εργάζεσαι και να πρέπει για να πληρώνεις για το νίκαιό σου το μισό σου εισόδημα και το υπόλοιπο να ξανεμίζεται στο ρεύμα, στη βενζίνη, στο σούπερ μάρκετ. Αυτό είναι κάτι μη φυσιολογικό. Άρα, κατά αυτή την έννοια, ανεξαρτήτως ότι μπορεί να υπάρχουν και δυσκολίες από τη διεθνή συγκυρία, η κυβέρνηση δεν τα έχει πάει καλά. Αυτό είναι μια αντικειμενική πραγματικότητα. Επίσης, να σας πω ότι με ενοχλεί πάρα πολύ το γεγονός ότι νιώθω ότι έχουμε με την κυβέρνηση Μητσοτάκη γυρίσει λίγο στην κακιά παλιά Ελλάδα. Με ποια έννοια? Ότι έχουμε πάλι την κατάσταση στην οποία βλέπεις όλους τους υπουργούς να βγαίνουν τα Σαββατοκύριακα σε κάποιον συνάδελφο, ας πούμε, χαρακτηριστικά το βλέπω αυτό και με ενοχλεί, και να εξαγγέλνουν ότι δίνουν επιδόματα. Έτσι, αυτά τα επιδόματα, τα οποία ασφαλώς δεν έχουν ουσιαστικό αλλά αμυγός ψηφοθυρικό χαρακτήρα και δεν υπακούν σε μια ευρύτερη πολιτική. Είναι προφανές ότι μας γυρίζουν στην εποχή που, ξέρετε, προσπαθούμε να εξαγοράσουμε τους ψηφοφόρους με ψυχία, έτσι, με ψίχουλα. Επομένως, ασφαλώς δεν είναι αυτή η λύση. Το βασικότερο είναι λοιπόν να έχουμε μια ισορροπημένη πολιτική. Το ΠΑΣΟΚ και σε αυτούς τους τομείς έχει τοποθετηθεί υπεύθυνα. Να σας υπενθυμίσω, ας πούμε, το ΠΑΣΟΚ ήταν το μοναδικό κόμμα το οποίο διαφώνησε με το να χαριστεί συλλήβδινη οριζόντια η επιστρεπτέρα αποκαρβολή, η οποία ήταν 8,3 δισεκατομμύρια ευρώ και χαρίστηκαν τα 6,3. Εμείς είχαμε πει, ας πούμε, ότι δεν πρέπει να χαριστεί σε όλους, να χαριστεί μόνο σε όσους έχουν ανάγκη. Και επειδή έχουμε σφυριλατήσει, αν θέλετε, κύριε Βαρδάκη, μια αξιοπιστία με θέσεις όπως αυτή, με αυτή την έννοια έχουμε νομίζω και το δικαίωμα να ζητάμε και ελαφρύνσεις, όπως η μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και στα τρόφιμα, το πλαφόν στην τιμή της λιανικής ενέργειας, το οποίο ακόμα δεν έχει δεήσει να φέρει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, και άλλα μέτρα βεβαίως που θα ανακουφίσουν τους συμπολίτες. Και βέβαια όχι το να λειτουργούμε επιδοματικά, δηλαδή με λύσεις οι οποίες λειτουργούν ως πασίπονα και μπορεί να συνοδεύσουν τους πολίτες μέχρι τις εκλογές, αλλά μετά από αυτές είναι πολύ, πολύ απολύτως βέβαιο
ούτε θα κληθούμε να πληρώσουμε το λογαριασμό. Είστε μέλος της κοινωνίας, συζητάτε καθημερινά με τους πολίτες, είτε αυτοί είναι συνταξιούχοι, είτε δημόσιοι υπάλληλοι, αγρότες, μισθοσυντήρητοι. Ένα ερώτημα των πολιτών που απευθύνεται συχνά και στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ αλλά και στη Νέα Δημοκρατία είναι για την επόμενη των κοινοβουλευτικών εκλογών. Είναι με την απλή αναλογική, σίγουρα δεν θα έχουμε αυτοδύναμη κυβέρνηση, αυτό δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις. Το ερώτημα λοιπόν που απευθύνεται ιδιαίτερα στο ΠΑΣΟΚ είναι τι θα κάνει ο Πρόεδρος την επόμενη των εκλογών τη Δευτέρα. Θα πάει κέντρο δεξιά, θα πάει κέντρο αριστερά. Πώς θα το αντιμετωπίσετε το ζήτημα αυτό, γιατί είναι ένα μεγάλο αγκάθι. Ναι, κοιτάξτε, το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα της αντιπολίτευσης αυτή τη στιγμή. Ναι. Ξεκινάει η αφετηρία του, είναι η τρίτη θέση των εκλογών. Και προσπαθεί να ξαναγίνει, όπως σας είπα, κόμμα εξουσίας. Αυτό σημαίνει ότι εμείς ελπίζουμε ότι οι πολίτες θα επιβραβεύσουν την αξιοπιστία μας και θα μας δώσουν ένα ισχυρό διψήφιο ποσοστό. Αυτό είναι ο πύχης που έχει θέσει και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Μετά, ξέρετε, δεν μπορώ να σας απαντήσω αυτό το ερώτημα, γιατί δεν ξέρω ποιοι θα είναι οι συσχετισμοί. Και κυρίως, όπως σας είπα και προηγουμένως, γιατί μπορεί να επαναληφθούν οι εκλογές, ανάλογα με τους συσχετισμούς, όπως είπατε κι εσείς, να γίνουν δηλαδή επαναληπτικές εκλογές. Δεν ξέρω ποια θα είναι τα ενδεχόμενα και τα περιθώρια να σχηματιστεί η κυβέρνηση από την πρώτη εκλογή. Εκείνο όμως που ξέρω και στο οποίο είμαι κατηγορηματικός, είναι ότι η όποια συζήτηση πρέπει να γίνει σε προγραμματική βάση. Δηλαδή, δεν νοείται συζήτηση με ποιον θα πας. Συνοείται η ζήτηση στο τι λέει ο καθένας και αν υπάρχει περιθώριο για σύγκληση. Σε αυτή τη βάση λοιπόν έχει πει ο Νίκος Ανδρουλάκης ότι όταν κληθεί να λάβει την τρίτη διερευνητική εντολή, αν είναι τρίτο κόμμα, τότε θα καλέσει τις λοιπές πολιτικές δυνάμεις και θα συζητήσει μαζί τους σε προγραμματικό επίπεδο. Μέχρι αυτό το σημείο, δηλαδή από εκεί εκκινείται η ευθύνη του τρίτου κοινοβουλευτικού κόμματος, αν είναι τρίτο το ΠΑΣΟΚ, γιατί κανείς δεν ξέρει πότε γίνεται και μπορεί καμιά στιγμή να μας εκπλήξουν και ευχάριστα τα αποτελέσματα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, στο σενάριο αυτό, όταν έρθει η ώρα του να αναλάβουμε την ευθύνη, θα το κάνουμε σε προγραμματική βάση. Πώς κρίνεται, γιατί είναι ένα γεγονός της επικαιρότητας, μια εξέλιξη της ειδησιογραφίας, πώς κρίνεται την απόφαση του εισαγγελέα, του κ. Ντογιάκου, η γνωμοδότηση για τις υποκλοπές, ότι δεν έχει αρμοδιότητα η Αρχή Διασφάλισης Απορρίτου Επικοινωνιών να ανακατεύεται, να το πω έτσι απλοϊκά, σε σχέση με τις παρακολουθήσεις της ΕΕΠ. Ναι. Πρόκειται για μια γνωμοδότηση του κ. Ντογιάκου. Θα πρέπει να. Πρόκειται για επιστημονικό ζήτημα, διότι υποθέτω, γιατί είναι σήμερα συνέβη αυτό και δεν έχω προλάβει να μελετήσω τη γνωμοδότηση, αλλά εικάζω ότι θα το συσχετίζει με τον νόμο που ψήφισε πριν από λίγες μέρες η κυβέρνηση Μητσοτάκη και με το γεγονός ότι πλέον προβλέπεται ένα τριμπελές όργανο που αποτελείται από δύο εισαγγελείς και τον πρόεδρο της ΑΔΕ και το θέτει σε αυτή τη βάση. Άρα αυτό θα αξιολογηθεί νομικά. Ό,τι όμως και αν λέει ο κ. Ντογιάκος. Αυτό δεν μπορεί να αναβλύνει την πραγματικότητα σε σχέση με την υπόθεση των παρακολουθήσεων, των υποκλοπών δηλαδή, όπως είναι γνωστές, που είναι ότι εδώ υπήρχε καθομολογία πλέον και της κυβέρνησης, του κυβερνητικού εκπροσώπου, κυρίου Οικονόμου, ένα κύκλο εντός της ΕΕΠ, το οποίο παρακολουθούσε πολιτικά πρόσωπα και όχι μόνο, δηλαδή και στρατιωτικούς και άλλα πρόσωπα ανεξαρτήτως ιδιότητας. Αυτό είναι κάτι στο οποίο δεν έχουμε μάθει την αλήθεια. Η μέχρι στιγμή στάση της κυβέρνησης δείχνει ότι δεν έχει την πρόθεση να διευκολύνει την ανέβρεση της αλήθειας και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα από το τι έκανε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, τι έκανε στην Εξεταστική Επιτροπή, όπου στην ουσία δεν εισέφερε τίποτα η κυβέρνηση, απλά έκανε καθυστερήσεις. Δεν είναι το απόρριτο όπως θα μπορούσε με μια απλή εντολή του κ. Μητσοτάκη, θα μπορούσε να έχει έρθει ο κ. Δημητριάδης και ο τότε διοικητής της ΕΕΠ, τους οποίους απέτρεψε και να πούν τι συνέβη. Δεν το επέτρεψε αυτό ο κ. Μητσοτάκη συνειδητά. Η στάση της κυβέρνησης σε αυτό το θέμα είναι απλούστατα καθυστερήσεις μέχρι τις εθνικές εκλογές. Και βεβαίως παράλληλα, προπαγάνδα μέσω των φίλων κυβερνητικών μέσων περί του ότι έχει κουράσει το θέμα των υποκλοπών. Το οποίο ακόμα και να είναι αλήθεια, ξέρετε κύριε Βαρδάκη, ακόμα και αν έχουν κουραστεί, είναι αδιανόητο να σταματήσει η συζήτηση χωρίς να μάθουμε την αλήθεια. Ακριβώς. Ξέρετε, σε οποιοδήποτε προηγμένο κράτος, αυτό που λέμε, όταν λέμε προηγμένο κράτος, τι εννοούμε. Εννοούμε ότι λειτουργούν κανονικά οι θεσμοί. Έτσι ότι υπάρχουν θεσμικά αντίβαρα ώστε να ελέγχεται. Να ελέγχονται οι εκάστοτε κυβερνούντες. Όπως έγινε πρόσφατα στις Βρυξέλλες με την υπόθεση της κυρίας Καλλιή. Ναι, αυτή είναι μια ποινική υπόθεση, βέβαια. Αστραπιαία έδρασε εκεί η δικαιοσύνη. Ναι. Ναι. Αλλά ξέρετε, τι θα γινόταν σε μια κανονική χώρα, θα υπήρχε η δυνατότητα η θεσμική σε έναν εισαγγελέα να εισβάλλει στα γραφεία της ΕΕΠ, να πιάσει τους φακέλους και επί τόπου να μάθουμε τι θα συνέβαινε. Τι είχε συμβεί. Αυτό θα γινόταν. Όταν όμως κάποιοι είναι υπεράνω οποιοδήποτε ελέγχου, τότε ασφαλώς. Και όταν δεν υπάρχει αντίστοιχη πολιτική βούληση, τότε ασφαλώς δεν θα μάθουμε την αλήθεια. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς δεν θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε την αλήθεια. Και αυτό δεν αφορά το ότι παρακολούθησαν το τηλέφωνο του Νίκου Ανδρουλάκη,
είναι ζήτημα προσήλωσης στους θεσμούς και στη δημοκρατία. Γιατί ξέρετε, αν ξεχνάμε τους θεσμούς και τη δημοκρατία, το πληρώνουμε. Έτσι, όταν η δημοκρατία δεν λειτουργεί κανονικά, τότε ανεβαίνουν τα άκρα. Και ξέρετε, το να αισθάνονται οι πολίτες ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη, και όλες οι έρευνες δείχνουν ότι οι πολίτες δεν εμπιστεύονται πια κανένα θεσμό. Το 70% θεωρούν ότι είναι στημένοι σε αποφάσεις της δικαιοσύνης ή ότι είναι αναξιόπιστοι, εν πάση περιπτώσει. Το 80% των Ελλήνων στις ηλικίες 25-39 θεωρεί ότι οι θεσμοί είναι διεφθαρμένοι. Όταν αυτοί οι δείκτες τους βλέπουμε και δεν μας πειράζουν και λέμε, ας πούμε, ότι εντάξει, έγιναν και υποκλοπές, αυτά γίνονται παντού, τότε πέραν το ότι δεν έχει βρεθεί αλήθεια, πρέπει και λίγο να προβληματιστούμε για το αν. Ξέρετε, έχει κάποιο νόημα να λέμε ότι λειτουργεί η δημοκρατία κανονικά. Μιας και αναφέρθηκα στην υπόθεση της κυρίας Καϊλή, θέλω έτσι μία σύντομη τοποθέτησή σας. Πόσο είναι βαθύ το τραύμα αυτής της υπόθεσης, τόσο για το δικό σας κόμμα, όσο και ευρύτερα για τη σοσιαλδημοκρατία στην Ευρώπη? Ναι, κοιτάξτε, να σας πω για το τελευταίο που με ρωτήσατε, που έχει πολύ ενδιαφέρον. Θεωρώ τεράστιο πρόβλημα για τη σοσιαλδημοκρατία στην Ευρώπη το γεγονός ότι σε κάποιες περιπτώσεις. Ξέρετε, χάθηκαν τα όρια. Δηλαδή, το να είσαι σοσιαλδημοκράτης, το να είσαι κεντροδεξιός, δεν ήταν εύκολο να διακρίνει κανείς. Ήταν μη διακριτό, έχετε δίκιο απόλυτο, ναι, βεβαίως. Ναι, και όμως πρέπει, όταν είσαι στον χώρο της κεντροαριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας, τότε πρέπει και το προσωπικό σου παράδειγμα, αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, να συμβαδίζει με κάποιες αρχές. Δηλαδή, δεν γίνεται να είσαι καγκελάριος της Γερμανίας, όπως ήταν ο κύριος Σρέντερ, και να μόλις φεύγεις από την καγκελαρία να πιάνεις δουλειά στην Γκασπρόμ. Έτσι, ξέρετε, είναι κάτι εντελώς αδιανόητο. Και ξέρετε, είναι και κάτι που έκανε ζημιά στην κεντροαριστερά συνολικά στην Ευρώπη και συνεχίζει να κάνει. Τώρα. Άρα νομίζω ότι κεντροαριστερά, σοσιαλδημοκρατία σημαίνει και απόσταση από τα συμφέροντα. Έτσι. Οπότε τώρα για να γυρίσω στην υπόθεση της κυρίας Καϊλή, πέρα από τον θυμό που νιώθω και νιώθουν όλοι στο Πασόκ για την κυρία Καϊλή, με σεβασμό πάντως του τεκμήριου αυτότητας οποιοδήποτε, να σας πω ότι προσωπικά βρίσκω με χαροποιεί το γεγονός ότι υποθέσεις όπως η κυρία Σκαϊλή φέρνουν στο προσκήνιο, στην επιφάνεια, μέτρα και μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν σε επίπεδο πολιτικού συστήματος. Δηλαδή, προσωπικά έχω πολύ ξεκάθαρες απόψεις και σε αυτό το τομέα, που σε αδρέφδαμε για να σας τις περιγράψω. Σημαίνουν ότι όποιος θέλει να ασχοληθεί με τα κοινά ή όποιος εκλέγεται, θα πρέπει εκ των προτέρων να γνωρίζει ότι θα υποβάλλεται σε μια σειρά ελέγχων. Ότι δηλαδή θα μπορούν ανά πάσα στιγμή τα οικονομικά του στοιχεία να ελέγχονται, να ξετινάζονται, επιτρέψτε μου τον όρο, και βεβαίως αυτό θα δημιουργήσει τη δυνατότητα της πρόληψης. Ξέρετε, στη δικαιοσύνη η πρόληψη είναι το ίμιση της επιτυχίας και παραπάνω. Δηλαδή, αν περιμένουμε την καταστολή, αν περιμένουμε να πιάσουμε τους παραβάτες, θα είμαστε μονίμως πίσω. Αν όμως βάλουμε ασφαλιστικές δικλείδες, ώστε να ξέρει κάποιος ότι με το να εκτεθεί ή να εκλεγεί, να εκτεθεί ως υποψήφιος εννοώ, ή να εκλεγεί, θα ελέγχεται, τότε θα δείτε ότι τα πράγματα θα καθαρίσουν πολύ πιο εύκολα προληπτικά. Τελευταίο ερώτημα. Ως νομικός που έρχεστε καθημερινά σε επαφή με την κοινωνία, με τον απλό πολίτη, ποια είναι τα κυρίαρχα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σε σχέση με την συνεργασία τους, εισαγωγικά βάζω τη λέξη, με το κράτος? Κοιτάξτε, αυτό που εντοπίζω ως πολύ σοβαρό ζήτημα και το οποίο αισθανόμαστε τώρα πια πάρα πολύ έντονα στο πετσί μας με τους πληστηριασμούς, είναι τα συσσωρευμένα χρέη. Ναι. Δηλαδή, υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό συμπολιτών μας, επιχειρηματιών, εμπόρων, ανθρώπων του παραγωγικού τομέα, που έχουν στις πλάτες τους συσσωρευμένα χρέη από τραπεζικό δανεισμό. Και δεν μιλάω για τους μπαταξίδες ή για τους κακοπληρωτές, τους στρατηγικούς. Μιλάω για ανθρώπους κανονικούς, επιχειρηματίες έντιμους, που δανείστηκαν για να δημιουργήσουν, επιτρέψτε μου αυτόν τον όρο, μετά τους χτύπησε η κρίση και τεινάχθηκε η δουλειά τους στον αέρα. Αυτό, ξέρετε, τώρα πια, μετά από καθυστερήσεις ετών και μετά την κατάργηση του νόμου Κατσέλη, που έφεραν τα όσα ψήφισε η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ, ξέρετε, προηγουμένως ψήφισε την απελευθέρωση της μεταδίδασης των δανείων σε φαντς, και τώρα τα φαντς έχουν πάρει τα δάνεια και προβαίνουν σε πληστηριασμούς. Γι' αυτό λοιπόν εμείς ως ΠΑΣΟΚ προτείνουμε την επαναφορά του νόμου Κατσέλη με επικυρωποιημένα κριτήρια, όχι να χαριστούν τα χρέη, να εξεταστεί κάθε περίπτωση ξεχωριστά, με λειτουργικές διαδικασίες και όχι με τον παλιό τρόπο που έκανε 25 χρόνια να δικάσει την υπόθεση, επενδυτικά σου δηλαδή το 2035, έτσι, γιατί αυτό δεν δούλευε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, να δοθεί μια δυνατότητα σε όσους το δικαιούνται, να το πω απλά, να μην τα χάσουν όλα. Και κυρίως να μην χάσουν και την πρώτη κατοικία τους, η οποία αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να βγει ελεύθερα στο σφύρι, γιατί είναι απροστάτευτη. Κύριε Λαμπρινέ, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συνέντευξη. Θα έχουμε ευκαιρία και το επόμενο διάστημα να τα ξαναπούμε και να ευχηθούμε και σε εσάς καλή επιτυχία στον προεκλογικό σας αγώνα, ο οποίος άτυπα έστω έχει ξεκινήσει.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για την επικοινωνία και για τις ευχές. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.